Η Δημοτική Αρχή ανακοίνωσε την προκήρυξη του διαγωνισμού τριών μεγάλων έργων, τα οποία αλλάζουν την Αλεξανδρούπολη και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Όπως είπε και ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης, το έργο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αναβάθμιση των δύο επαφών του παραδοσιακού αστικού ιστού και της γειτνιάζουσης αναπτυξιακές δυνατότητες του πόλου έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της πόλης, περιφερειακά και πέριξ του λιμένος Αλεξανδρούπολης, αφορά μεταξύ άλλων τρεις άξονες. Το ένα αφορά την ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου κάτω, είναι περίπου το ένα από τα 6 εκατομμύρια ευρώ που πέφτει στη συγκεκριμένη εκβάθρον ανακαίνιση. Ξυλώνεται όλο το Δημοτικό Θέατρο και τα καθιστικά και η σκηνή, καινούριος φωτισμός, καινούριος ήχος, καινούριες ξύλινες επενδύσεις, τόσο στα πατώματα όσο και περιμετρικά της κυρίως αίθουσας. Επίσης, το Δημοτικό Θέατρο θα αλλάξει τελείως σε σχέση με όπως το γνωρίζουμε τόσα χρόνια. Το δεύτερο μεγάλο έργο είναι η στροφή του Εγνατία. Δεν κόπτεται η θέα προς τη θάλασσα. Αντιθέτως, ενισχύεται, δημιουργούνται καθιστικά. Υπάρχει μια κλίμακα, θα είναι μια φωτογραφική, ισταγραμμική όπως λέμε κλίμακα, προκειμένου να μπορούν να κάθονται ο κόσμος στα επίπεδα που θα δημιουργηθούν, να γναντεύει το θρακικό πέλαγος, τα λιβασιλέματα και να υπάρχει και μια άμεση προσβάση τόσο για άτομα με αναπηρίες όσο και για τους λοιπούς. Προς τις παραλίες και τις παραλίες και ιδίως του Εγνατία. Προσθήκη χαμηλής βλάστησης, φύτησης, ο ποδηλατόδρομος, συνέχιση του και σύνδεσή του με το υπόλοιπο δίκτυο. Πολύ μεγάλο έργο γιατί ταυτόχρονα θα τακτοποιηθούν και τα υδραυλικά που υπάρχουν από κάτω, που συχνά παρουσιάζουν πρόβλημα. Είναι πλέον σύνηθες να πλημμυρίζει όταν έχουμε έντονη βροχόπτωση, έντονα ιδιαίτερα καιρικά φαινόμενα, να πλημμυρίζει η στροφή του Εγνατία και αυτό θα λυθεί και θα αποκατασταθεί με τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Παράλληλα, το κηποθέατρο του Εγνατία μετά από την κατεδάφιση του, διότι ήταν ένα κτίσμα επικίνδυνο προς την επισκεψιμότητα των θεατών, παίρνει ξανά ζωή. Γίνεται πλέον μια σταθερή μόνιμη κατασκευή με σύγχρονα δομικά υλικά που είναι προσαρμοσμένα στο γενικότερο γεωφυσικό τοπίο του πάρκου. Επίσης, μια πολύ ωραία παρέμβαση προκειμένου η Αλεξανδρούπολη να έχει ένα δεύτερο ανοιχτό υπαίθριο αρκετά καλής χωρητικότητας για μικρότερες από το Αλτιν Αλμάζι εκδηλώσεις, ώστε όταν ένα σύλλογος ή ένα εργαστήρι ή κάποιος άλλος από το χώρο του πολιτισμού ή του αθλητισμού σύλλογος θέλει να παρουσιάσει κάτι, να μην χάνεται μέσα στην αχανή έκταση του Αλτιν Αλμάζι των χιλίων και θέσεων, να πηγαίνει ακριβώς στο μέσο, ώστε να υπάρχει και να είναι γεμάτη, αλλά και να υπάρχει και η σωστή επαφή όπως πρέπει ανάμεσα στους καλλιτέχνες και τα μέλη των σωματείων, αλλά και στους θεατές που έχονται να τους χειροκροτήσουν. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 5.939.000 ευρώ με ΦΠΑ υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation. Οι άξονες θα έχουν ακόμη ένα κομμάτι ανάπλασης που θα ξεκινήσει από την παραλιακή και θα φτάσει ως τα εκδοτήρια των αστικών Αλεξανδρούπολης. Η ανάπλαση όλης της παραλιακής οδού φτάνει περίπου μέχρι το ύψος της πλατείας των αστικών, εκεί που είναι τα εκδοτήρια του ΟΣΕ. Ευθυγραμμίζονται, έρχονται στο ίδιο επίπεδο τα πεζοδρόμια μεταξύ τους, άρα και ο δρόμος, καινούργια πλακόστραση, τόσο τα πεζοδρόμια. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η βόρεια πλευρά της παραλιακής, προκειμένου να υπάρχει όσο δυνατόν καλύτερη οργάνωση όλων των επιχειρήσεων εστίασης που αναπτύσσονται επί των βορείων τμήματων των πεζοδρομίων. Έχουμε επίσης επέκταση του ποδηλατοδρόμου περίπου από την κατηφόρα προς το λιμάνι μέχρι και το εκδοτήριο του ΟΣΕ. Έχουμε τη δημιουργία δύο κόμβων, έτσι όπως πρέπει να είναι οι κόμβοι. Επίσης την κατηφόρα προς το λιμάνι, επίσης μπροστά, πάνω πίσω ακριβώς από το εκδοτήριο του ΟΣΕ. Και έχουμε την οριοθέτηση επιπλέον θέσεων πάρκινγκ όπως πρέπει να είναι, συν φυτά, συν δέντρα, συν χαμηλή βλάστηση, συν έξυπνος αστικός εξοπλισμός.